Αυτό φανταζόμαστε όλοι πάντως που συζητάμε και με τους ανθρώπους εμπορίου και αφορά και εμάς άμεσα ως καταναλωτές. Είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος για την κυβέρνηση. Και θα πρέπει να βρείτε λίγο να λύσετε αυτό το γόρδιο δεσμό. Με κάποιο τρόπο, τώρα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο τρόπος. Τώρα ο κύριος που είδαμε νωρίτερα μας είπε ότι ο ίδιος θα κοιτάξει να απορροφήσει ένα μέρος των αυξήσεων. Το θέμα είναι για πόσο διάστημα μπορεί να το κάνει και για τι ποσό μιλάμε. Καταρχάς ψυχραιμία. Γιατί ξαφνικά εκεί είναι ένας ολιμαχδός, όλη η Ελλάδα ασχολείται με τις αυξήσεις που θα έρθουν. Λοιπόν, θα έρθουν αυξήσεις από την ώρα που υπάρχει παγκόσμια αύξηση όλων των τιμών, από τα ναύλα και την ενέργεια μέχρι τις πρώτες ύλες, και ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη και ιδιαίτερα τα προηγμένα κράτη της Δύσης, προφανώς θα επηρεάσει και την Ελλάδα. Δεν είμαστε εκτός του υπόλοιπου κόσμου, είμαστε από πάνω. Φαίνεται, και αυτή είναι μια άποψη που κυριαρχεί, ότι δεν θα είναι διαρκές, απαντώ στο μέχρι πότε, ότι θα έχει κάποια παροδικά χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την ομαλοποίηση της αγοράς μετά τις καραντίνες οι οποίες είχαν προκαλέσει μια πολύ μεγάλη ανομαλία στην εφοδιαστική αλυσίδα. Παρακολουθούμε το φαινόμενο. Ανακοινώσεις θα γίνουν το Σάββατο στη ΔΕΘ από τον κύριο Πρωθυπουργό για κάποια μέτρα όσον αφορά τους ευάλωτους και όσον αφορά κάποια πεδία που μπορεί το κράτος να δράσει. Αλλά δεν νομίζω κάποιος να περιμένει από εμένα, στον Υπουργό Ανάπτυξης, να ελέγχω το παγκόσμιο επίπεδο τιμών, γιατί δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ναι. Θα έρθει όμως κάποιος, κύριε Γεωργιάδη μου, και θα σας πει ότι ξέρετε κάτι. Βάζουμε βενζίνη και βλέπουμε ότι όταν βάζουμε βενζίνη, ένα τεράστιο ποσό, πάνω από το μισό έτσι, πηγαίνει σε φόρους του κράτους. Μήπως σκέφτεστε το επόμενο διάστημα, αν παρατηρήσετε κάποιες μεγάλες αυξήσεις στο θέμα της ενέργειας, για παράδειγμα, είτε είναι ΔΕΗ, είτε είναι βενζίνες, πετρέλα κτλ., να υπάρξει κάποια προσπάθεια από την κυβέρνηση να πέσουν κάπως οι τιμές με κάποια μείωση του ΦΠΑ, θα λέγαω, για ένα διάστημα? Κοιτάξτε, αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν μπορώ εγώ να απαντήσω τόσο τηλεόραση, δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η κυβέρνηση, είπα, θα εξετάσει διαφόρων ειδών μέτρα. Τώρα μην το παίρνω αποσπασματικά, θα γίνει στο ένα ή στο άλλο, θα ήταν λάθος. Τα μέτρα που θα λάβουμε θα είναι αυτά που πρέπει, όπως κάναμε πάντα μέχρι τώρα, αλλά χρειάζεται στα μέτρα που λαμβάνεις πάντα μία προσοχή. Διότι δεν υπάρχει μέτρο χωρίς συνέπεια. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Ένας από τους λόγους που τώρα έχουμε αυτόν τον παγκόσμιο πληθωρισμό είναι και τα πολλά λεφτά που δόθηκαν την περίοδο της καραντίνας. Ενώ κόπηκε πολύ φρέσκο χρήμα και από τις πολιτείες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Άρα την ώρα που κόβει το χρήμα είναι ευχάριστο, μοιράζει λεφτά, όταν αρχίζει η ακρίβεια είναι δυσάρεστο, δηλαδή έχω πληθωρισμό. Θέλω να πω, δεν υπάρχουν εύκολοι τρόποι. Αν κόψει μαζικά του φόρου, σου λείπουν τα λεφτά το κράτο. Άρα, όλα εύκολε λύσει εδώ δεν υπάρχουν. Θέλουν όλα μία ρέγουλα, να πω κάτω κοινό λεγόμενο. Αυτή τη ρέγουλα πιστεύω ότι μέχρι τώρα μου αποδείξει ότι την κάνουμε καλά. Και θα την κάνουμε και σε αυτή τη φάση. Μια καμπούλια. Άρα, ουσιαστικά, αυτό που καταλαβαίνω ότι λέτε είναι ότι θα κάνετε κάποιε παρεμβάσει για να στηρίξετε αυτού που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Και επειδή είδα και μια έρευνα τη ΓΕΣΕΒΕ, η οποία χτυπάει ένα καμπανάκι για την επιβάρηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεύμα. Και μάλιστα βάζει και την παράμετρο ότι ήδη υπάρχουν επιχειρήσεις και λόγω της πανδημίας που έχουν απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος 4 και 5 μηνών. Καταρχάς, κύριε Πιταράμια, και μου λέτε για το ρεύμα, θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά εδώ. Όταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε την απόφαση να κλείσουμε πρώτα τα λιγνητικά εργοστάσια την εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ μας άφησε τη ΔΕΗ με 1 δισεκατομμύριο ευρώ ζημιές και με την έκθεση των συμβούλων της των εσωτερικών να λένε ότι η ΔΕΗ πάει για χρεοκοπία, για κλείσιμο. Έπεσαν πάρα πολύ, δεν τον φάνε. Και μέχρι πρόσφατα, θυμάμαι το καλοκαίρι, λίγο πριν τις πυρκαγιές, όταν είχαμε το πρόβλημα με την ενέργεια, που λέγανε γιατί κλείσαμε τα λιγνητικά εργοστάσια και φωνάζανε. Εάν παρακολουθήσετε την έκρηξη της αύξησης της τιμής των ρήπων που έγινε τελευταίο χρόνο από τα 22 στα 63 ευρώ τον τόνο, αντιλαμβάνεστε ότι αν στηρίζαμε την παραγωγή ενέργειας Ελλάδος στο λιγνίτι, όπου είναι και η πιο ρηπογόνος διαδικασία με πάρα πολύ μεγάλο φόρτο σε τέτοιου είδους κόστος, καταλαβαίνετε σήμερα που θα ήταν η τιμή της ενέργειας της Ελλάδος. Όλοι αυτοί λέει, που φωνάζανε το καλοκαίρι γιατί έκανε η κυβέρνηση αυτό, τώρα φωνάζουν για τις αυξήσεις. Ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι. Πιθανότητα δε οι ίδιοι άνθρωποι να είναι και που φωνάζουν γιατί βάλαμε ανεμογεννήτριες. Θυμίζω στις πυρκαγιές, η θεωρία συνωμοσίας τότε ήταν ότι οι πυρκαγιές μπήκαν για να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Οι ανεμογεννήτριες όμως παράγουν φθηνό ρεύμα και καθαρό ρεύμα χωρίς ρήπους, για να μπορεί να δίνει στον κόσμο φθηνότερη ενέργεια. Άρα λοιπόν θέλω με ψυχραιμία. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα.
Και δεν μπορεί να φταίμε για όλα. Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο που είναι παγκόσμιο, επαναλαμβάνω, λογικά. Θα το κάνουμε, σας είπα. Τα συγκεκριμένα μέτρα θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό. Ναι, φαντάζομαι το ζητούμενο βέβαια είναι να πληρώνονται αυτοί οι λογαριασμοί, γιατί αποφέρουν και φορολογικά έσοδα στο κράτος. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε μαζική στάση πληρωμών στο εμπόριο, αν αυτό με ρωτάτε. Αντιθέτως, θέλω να υπενθυμίσω ότι όταν παρόμοιες εκθέσεις παρόμοιων συλλογικών φορέων, οι οποίοι η δουλειά τους είναι και να διεκδικούν, δεν τους κατηγορώ, ίσως από την πολύ καλή συνεργασία μαζί τους. Αλλά θέλω να πω ότι υπήρχαν πριν από μερικούς μήνες παρόμοιες εκθέσεις για τα χιλιάδες καταστήματα που θα έκλειναν. Φαντάζομαι το θυμάστε, μου κάνατε και εδώ σχετικές ερωτήσεις. Εγώ σας έλεγα δεν προβλέπω να κλείσουν μαζικά καταστήματα και προβλέπω να έχουμε και μια ανάπτυξη πολύ μεγαλύτερη των αναμονωμένων της ελληνικής οικονομίας. Φαντάζομαι το θυμάστε. Στην εκπομπή σας τα έλεγα. Mm-hmm. Τώρα τι έχει συμβεί. Αύριο έχουμε την ανακοίνωση της Ελστάτ των αποτελεσμάτων της ελληνικής οικονομίας του δεύτερου τριμήνου. Σας διαβεβαιώ θα είναι εξαιρετικά καλά. Το τρίτο τρίμηνο πήγαμε ακόμη καλύτερα. Ο τουρισμός μας έκανε εκπληκτική εμφάνιση. Πολύ πάνω από το αναμενόμενο. Αυτό επηρέασε φυσικά και την εστίαση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η πρωτογενή μας παραγωγή, η μεταποίηση, η βιοτεχνία, η βιομηχανία, οι εξαγωγές σημείωσαν το μήνα Αύγουστο το ρεκόρ όλων των εποχών. Άρα, μην θέλετε αμέσως να παρουσιάζει μια μίζερη εικόνα. Η οικονομία μας πάει πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πάει πολύ καλύτερα από ό,τι όλοι εσείς περιμένατε. Κύριε Υπουργέ, προφανώς έχετε παρακολουθήσει και εσείς τα όσα γίνονται τις τελευταίες μέρες εκεί στον Παλαμά Καρδίτσας. Με τον, εκεί αυτό το σύστημα το οποίο σιγά σιγά αποκαλύπτεται, το οποίο έδινε κάποια μαϊμού πιστοποιητικά εμβολιασμού σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήθελαν να εμβολιαστούν, αλλά ήθελαν να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Τώρα καταλαβαίνω, ή μάλλον η λογική λέει ότι θα το ψάξετε λίγο αυτό το θέμα και ευρύτερα. Γιατί ίσως δεν είναι μόνο η μοναδική περιοχή στη χώρα που παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα. Μας ανέβασα τώρα το πρωί μια ακριβώς παρόμοια είδηση από την Ιταλία. Πάλι εκεί μια κυρία έκανε το ίδιο ακριβώς πράγμα. Και την ψάχνουν τώρα να τη συλλάβουν στην Ιταλία, όπως ψάχνουμε εμείς να συλλάβουμε τη συγκεκριμένη κυρία. Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Υγείας έδρασε πάραφτα, έδωσε εντολή να πάει στον εισαγγελέα υπόθεση αυθημερών. Θα επιβληθούν προφανώς πειθαρχικές κυρώσεις στη συγκεκριμένη και σε όσους έδειξαν αμέλεια στην περιοχή αυτή, γιατί δεν έχει ευθύνη που φάνε μόνη τη. Και βεβαίως θα υπάρξουν και ανάλογες κυρώσεις στην ποινική μας δικαιοσύνη. Υπάρχουν, από ό,τι έμαθα, σχεδιάζεται και κάποια επιπλέον νομοθετική πρωτοβουλία για αυτό. Υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, υπάρχει κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός που να ελέγχει ή επαφείται σε κάποιον υγειονομικό, γιατρό, νοσοκόμο ή οτιδήποτε άλλο, όπου έχει να προβληθεί ένα υπολογιστή, πατάει το κουμπί και τυπώνει εμβολιοθετικά. Η ιδέα ότι θα έχουμε ένα χωροφύλακα πάνω από τον κάθε Έλληνα για το αν χώριξε το βράδυ και σηκώθηκε όρθιος. Για το αν έκλεψε και μπήκε μέσα στο κατάστημα, ενώ δεν έπρεπε να μπει γιατί είναι ανεμβολίαστος. Ή για το γιατρό ο οποίος έβαλε ψεύτικο. Δεν λέω αυτό. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Όταν σε μια περιοχή. Έναν γιατρό τον εμπιστεύεσαι, του έχει δώσει κωδικούς. Και αυτός δίνει τους κωδικούς σε μια άλλη κυρία, περνάει γιατί εσύ ξέρω δεν μπορεί να περάσει τα ονόματα. Τώρα είναι σοβαρό να τα φτάσει. Όταν σε μια περιοχή όμως έχει 6.000 κατοίκους, έχει 40.000 εμβολιασμένους, δεν πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι να το ψάξει κάποιο αυτό. Μα επειδή χτύπησε το καμπανάκι, το βρήκαμε. Όχι, δεν χτύπησε καμπανάκι. Το βρήκαμε. Δεν χτύπησε καμπανάκι. Βρήκανε δύο φιαλίδια στο τέλος και λένε ρε παιδιά, τι είναι αυτά τα δύο που μας μείνανε. Και έτσι το ψάξανε. Επειδή βρέθηκαν τα δύο φιαλίδια, άρχισε να ερευνά την υπόθεση. Και όταν άρχισε να ερευνά την υπόθεση, βρέθηκε αυτό το οποίο μόλις τώρα είπατε. Επαναλαμβάνω, ένα κράτος δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο τιμωρητικά και σαν χωροφύλακα. Λειτουργεί και καλή την πίστη. Πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε. Η συγκεκριμένη κυρία έκανε ένα βαρύ έγκλημα. Διότι η ανεμβολία στις συμπολίτες μας που θα ήταν ψευδώς εμβολιασμένοι θα μπορούσαν να εισέρχονται σε κλειστούς χώρους μαζί με άλλους ανθρώπους και να διαδίδουν τον ιό ενδεχομένως να οδηγήσουν και σε κάποιους του θάνατο. Δεν είναι πλάκα όλο αυτό, δεν είναι αστείο. Τα μέτρα δεν έχουν ληφθεί για πλάκα, κύριε Κονταρίδη. Έχουν ληφθεί διότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος δημόσιας υγείας. Όταν εργάζεσαι ένα κέντρο υγείας και δεν σέβεσαι τα ζητήματα δημόσιας υγείας, με συγχωρείτε, εγώ μπαίνω έκπλητος. Πραγματικά. Και προφανώς είναι εξαίρεση, κύριε. Δεν λέω ότι όσοι εργάζονται για υγείας φέρονται έτσι, προς Θεού, έτσι. Το 99,9% είναι εξαιρετικά στην ίδια τη δουλειά τους. Αλλά όταν το βλέπει, σοκάρεσαι. Από την ανευθυνότητα και από τη γάη δουλειά. Επειδή μιλάμε για τον τομέα της υγείας, θέλω να σας ρωτήσω με βάση την πρόσφατη εμπειρία σχέση με την αναστολή εργασίας για τους υγειονομικούς που δεν έχουν πάει να κάνουν το ραντεβού τους και να εμβολιαστούν. Σκέφτεστε ακόμα να επιβάλλετε την υποχρεωτικότητα και σε άλλους εργασιακούς χώρους?
αναλόγως της εξελίξης της πανδημίας είναι η σωστή απάντηση. Εάν χρειαστεί, δεν θα διστάσουμε. Ελπίζω προσωπικά να μην χρειαστεί και η πανδημία να πάει καλά. Χθες είχαμε λιγότερα κρούσματα, αρκετά λιγότερο δείκτη θετικότητας, αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς, είχαμε 42 νεκρούς. Όλοι ανεμβολίαστοι. Κάθε μέρα χάνουμε δεκάδες ανθρώπους ανεμβολίαστους. Είναι πολύ κρίμα ότι σημαίνει αυτό. Είναι πολύ κρίμα. Σήμερα από ό,τι έμαθα από διαδίκτυο πρώτα να αδερφώ και μια αγωγή ύψου 1 εκατομμύριο ευρώ αυτόν τον δικηγόρο, τον κύριο Αντωνιάδη, γιατί λέει είπα ότι αυτά που λέει οδηγούν ανθρώπους στο θάνατο, αν κάτι το πιστέψουν. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στα δικαστήρια. Λοιπόν, λέω ότι δεν είναι κρίμα να χάνουμε ανθρώπους σε αυτόν τον τρόπο. Να ξέρει ότι η επιστήμη σου δίνει το εμβόλιο για να είναι βέβαιο ότι δεν πεθάνει και εσύ να πείθεσαι σε όλα όσα ακούς και τελικά να πεθαίνει. Παιδιά, μια ζωή που κάνει δεν ξαναγυρίζει. Το προφανά πολύ εύκολα. 42 άνθρωποι θα είναι χθες και 42 ανεμβολίαστοι. Ναι. Κύριε Γεωργιάδη, να πάμε λίγο σε άλλο θέμα. Λίγο να μου σχολιάσετε το νέο συνάδελφό σας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να δούμε, καταρχήν να δούμε τα πρόσωπα και να δούμε αν συμφωνούμε στο ρεπορτάζ που υπάρχει, γιατί σε λίγες ώρες, σε λίγη ώρα θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Καταρχήν μιλάμε για τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη, τον μέχρι πρότινος επίτροπο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τον δούμε κιόλας για να καταλάβει ο κόσμος για ποιον μιλάμε. Ως νέο υπουργός, θέση του κύριου Αποστολάκη. Είναι ο κύριος που βλέπουμε. Και τον πτέρα με την αποστρατεία τον κύριο Τουρνά στη θέση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Τώρα, αν έχετε κάτι διαφορετικό να συνεισφέρετε. Είναι ποτέ δυνατόν εγώ να σχολιάσω μία ανακοίνωση που ακόμα δεν έχει γίνει? Εντάξει, τα ξέρετε τώρα, κύριε Γεωργιάδη. Εντάξει, το ξέρετε κι εσείς. Σας είπα, δεν μπορώ να σχολιάσω. Ωραία, να σας κάνω μια από αυτά που γράφτηκαν χθες στο διαδίκτυο, το μόνο πραγματικά δεν μπορώ να μην το σχολιάσω είναι ότι η ενδεχόμενη υπουργοποίηση του κυρίου Στυλιανίδη, ο οποίος είναι Έλληνας από την Κύπρο, χαρακτηρίστηκε ως εισαγωγή ενός ξένου. Εγώ ποτέ δεν θεώρησα τους Έλληνες Κύπρου ξένους. Τώρα, όσοι το γράφουν, ας το θεωρούν έτσι. Ναι. Καλά, υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις. Θέματα υπάρχουν πάντως, έτσι, τα οποία θα λυθούν από ό,τι καταλαβαίνω, θα του αποδοθεί μια τιμητική υπηκότητα ή κάτι έτσι, προφανώς. Γιατί υπάρχει ένα τυπικό θέμα. Δεν γνωρίζω, σας είπα, το αν θα υπουργοποιηθεί ή όχι, αλλά δεν μπορώ να σχολιάσω την υπουργοποίηση. Μιλάω τώρα. Πώς θα βλέπατε μια πιθανή υπουργοποίηση? Ένα Έλληνας από την Κύπρο είναι στην Ελλάδα ξένο? Όχι, προφανώς. Είναι να το λέω αυτό σοβαρά. Πώς θα βλέπατε μια πιθανή υπουργοποίηση του κ. Στυλιανίδη? Δεν μπορώ να σχολιάσω. Όταν θα γίνει ανακοίνωση του αφάσου του Πρωθυπουργού, ευχαριστώ με ρωτήσει. Ωραία. Πιστεύετε ότι θα είναι μια συνενετική πρόταση? Μα σας είπα, δεν μπορώ να σχολιάσω τόσο. Δεν λέω για τον κύριο Στυλιανίδη. Γενικότερα λέω. Λέω γενικότερα, αφήστε τον κύριο Στυλιανίδη. Πιστεύετε ότι η πρόταση που θα υπάρξει επίσημη από μεριάς του Πρωθυπουργού θα έχει τη σύμφωνη γνώμη των υπολείπων κομμάτων? Δεν προσδοκώ προσωπικά να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη των υπολείπων κομμάτων και δεν πολύ νοιάζει κιόλας. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει την πραγματική εντολή να κυβερνά, τα κόμματα αντιπολιτεύουν, αντιπολιτεύονται. Ασφαλώς, ο κ. Πρωθυπουργός έδωσε ένα δείγμα γραφής θετικό. Τι πράγμα, στο κρίσιμο πόστο της πολιτικής προστασίας, το προσπάθησε να κάνει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αν δεν πέτυχε λόγω των γνωστών γεγονότων, να αφαιρέσει από την κρίσιμη διαχείριση των καταστροφών την κομματική αντιπαράθεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ζητάμε την έγκριση των άλλων κομμάτων. Σημαίνει ότι προσπαθούμε όμως, και αυτό είναι σωστό να το κάνουμε, σε κάποια θέματα που αφορούν τη ζωή και την πολιτική των πολιτών, να μην τσακωνόμαστε όλη τη μέρα για αυτονόητα πράγματα. Αυτό είναι, μπορεί και να σώσει ανθρώπινες ζωές, μπορεί και να σώσει περιουσίες των πολιτών μας. Και σε αυτό είμαι εξαιρετικά υπέρ. Τι θα πρέπει να περιμένουμε από το νέο κυβερνητικό σχήμα? Γιατί τώρα ολοκληρώνονται ουσιαστικά αυτή η φάση του ανασχηματισμού. Έτσι. Έχουμε σήμερα σε 11.30 ώρα τις σχετικές ανακοινώσεις. Μιλάμε για μια καινούργια. Έγιναν όποιες διορθωτικές κινήσεις ήθελε ο Πρωθυπουργός. Πάμε στη ΔΕΘ μεθαύριο για τα θέματα της οικονομίας. Τι θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Θα περιμένουμε από τον κύριο Πρωθυπουργό το Σάββατο τις ανακοινώσεις του στην ΔΕΘ για τη νέα οικονομική πολιτική με τις εξελίξεις οικονομίας που ανέφερα προηγουμένως. Θα το πω για άλλη μια φορά. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ τραβηκτικό για την τηλεόραση. Η τηλεόραση κυρίως πουλάει μιζέρια. Η αλήθεια όμως είναι ότι η οικονομία πήγε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να σας πω ότι όχι μόνο ο τουρισμός που πήγε υπερβολικά καλά, αλλά το σύνολο της οικονομίας μας αναπτύχθηκε με πρωτοφανείς ρυθμούς. Αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζουν οι αγορές, γιατί δεν πέσαν πάρα πολύ τα επιτόκια. Αυτό το ξέρει όλο ο κόσμος της αγοράς. Εμένα τη δουλειά μου να μιλάω με τους ανθρώπους της αγοράς, δεν υπάρχει ένας να μπαίνει σε βαθμό δυσαρεστημένος, μόνο τεσσαρτισμένοι μένουν, για πόσο καλά πήγαν αυτούς τους μήνες.
Για πρώτη φορά κανείς δεν μου ζητάει λεφτά. Όλοι μου λένε αμάν τι ωραία που πηγαίνουμε και τι ωραία που πηγαίνουμε, δόξα τω Θεώ. Αυτό το κλίμα της οικονομίας της πραγματικής δεν αποτυπώνεται ούτε στην πρωτοσέλιδα ούτε σε μέσα μαζική επικοινωνία. Παραλαμβάνω εκεί πουλάει περισσότερο το να κάνουν την πτήχα πτυχιά. Αλλά η πραγματικότητα. Να σας πω, μην το λέτε συνέχεια αυτό. Δεν φταίει η τηλεόραση, κύριε Υπουργέ. Μην το λέτε έτσι απλά ότι η τηλεόραση πουλάει μιζέρια. Πόσο παίξατε. Εντάξει, μην το γενικεύουμε κιόλα τέλο πάντων. Πόσο παίξατε ότι θα έχουμε διψήφιο αριθμό ανάπτυξη στο δεύτερο τρίμηνο του 2021. Δεν ανακοινώθηκε τώρα η Ελστά. Δεν το ανακοινώσατε. Όταν το ανακοινώσατε, το παίξατε. Μερικά δευτερόλεπτα. Θα το σχολιάσουμε πριν το ανακοινώσει. Όταν το ανακοινώσει. Και ενώ τι προσδοκίε και το τι έχει συμβεί αυτό είναι. Ναι, ότι έχουμε σπάσει το ένα ρεκόρ γενικά, μετά το άλλο σίγουρα. Όπως να μηδενίζουμε όλα αυτά. Όπως και εσείς περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Ο δείκτης PMI της μεταπιτικής δραστηριότητας Ελλάδος τον Αύγουστο 2021 έχει το μεγαλύτερη του επίδοση όλων των εποχών. Σε πόσα δελτία ειδήσεων έπαιξε η είδηση. Πού το είδατε εσείς, κύριε Πιτάρα, για ποιο δείξα μου. Ναι, τώρα ξέρετε, η μεγαλύτερη επίδοση εξαγωγών στην ιστορία της Ελλάδος. Έχει τον Αύγουστο 2021. Να μηδενίζουμε τα πράγματα. Πού έπαιξε αυτό. Πουδενά. Το ξέρει μόνο ο Γιουριάς και πάλι καλά που βγαίνουν συχνά και το λέω εγώ μόνος μου. Γιατί αν το λέω εγώ, δεν το έχει μάθει κανένας ότι κάναμε τον Αύγουστο 2021 τις μεγαλύτερες εξαγωγές στην ιστορία μας. Αυτό δεν είναι επιτυχία μόνο του Υπουργού Ανάπτυξης της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτό είναι συνολικά των Ελλήνων. Που δουλέψαν περισσότερο, που βρήκαν πελάτες, που κόψαν τιμολόγια, που στείλαν εξαγωγές, που γεννήσαν θέσεις εργασίας. Αυτό είναι επιτυχία της Ελλάδος. Αυτή είναι επιτυχία της Ελλάδος. Ποια είναι επιτυχία της Ελλάδος? Να μιζεριάζουμε όλη την ημέρα. Ωραία. Αυτός ο ανασχηματισμός, για να το κλείσουμε το κεφάλαιο, είναι εκλογικός ανασχηματισμός? Για να μην μιζεριάσουμε το πα. Δεν έχω καμία αρμοδιότητα επί των ανασχηματισμών και των κυβερνητικών σχημάτων. Αν με ρωτάτε, αν η ερώτηση είναι αν θα έχουμε πρόορες εκλογές σύντομα, αυτό είναι το ερώτημα. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν θα έχουμε, αυτό το λέω σίγουρα. Αν θα έχουμε ξανά ανασχηματισμό με τις εκλογές, μου είναι παντελώς άγνωστο. Ας μην ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.